Αναφέρει εδώ η Νέα Κρήτη ένα ρεπορτάζ το οποίο υπογράφει ο συνάδελφος ο Νίκος Κοσμαδάκης. Εργαζόμενοι υποκατάρρευση, αν μπορούμε λίγο να εστιάσουμε, είναι στη σελίδα 2. Η υποστελέχωση φέρνει λιποθυμίες και εμφράγματα στο παχνί σε πλήρη εξουθένωση στο προσωπικό του νοσοκομείου. Άμεσες προσλήψεις μόνιμου ιατρονοσηλευτικού προσωπικού ζητά το Σωματείο Εργαζομένων. Αυτό είναι το θέμα του Νικόλα του Κοσμαδάκη. Και πάμε στον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων του Παγνή, τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη. Πάμε ζωντανή σύνδεση. Την καλησπέρα μας, κύριε Βρύσαλη. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας. Για δώστε μας κάποιες λεπτομέρειες για αυτά τα περιστατικά, πραγματικά περιστατικά κατάρρευσης εργαζομένων στο νοσοκομείο, που από πίσω κρύβεται μία διαρκής υποστελέχωση. Μια προσπάθεια των εργαζομένων διαχρονικά να κρατήσουν το σύστημα υγείας όρθιο, με ένα νοσοκομείο υποστελεχωμένο με 600 κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, με 600 συμβασιούχους και την ίδια ώρα με ένα προσωπικό που έχει να πάρει άδειες εδώ και χρόνια, οφείλονται 20.000 μέρες ρεπό και άδειες. Αυτά, προτού ξεκινήσουν να δίνονται οι όποιες καλοκαιρινές άδειες μπορούν να δοθούν, ήδη υπάρχουν αναφορές από εργαζόμενους και καταγγελίες ότι δεν θα μπορέσουν να πάρουν σε ορισμένα τμήματα πάνω από 5 μέρες άδεια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, κύριε Παναγιωτόπουλε, το τελευταίο διάστημα εργαζόμενοι νοσηλεύτριες, νοσηλευτές, μεταφορείς, βοηθοί θαλάμου και καθαρίστριες να εμφανίζουν πολύ σοβαρά επεισόδια ακόμα και εμφράγματος, θα χρειάζεται άμεση επέμβαση ή να κάνουν κρίση πανικού και ταυτόχρονα να παίρνονται αναρωτικές άδειες γιατί η κατάσταση πλέον έχει φτάσει στο απροχώρητο, είναι επικίνδυνη. Να θυμίσω μόνο στους τηλεθεατές σας ότι δυστυχώς ο κλάδος μας, οι υγειονομικοί μετράνε εκατοντάδες ανθρώπους που έχουν πεθάνει εν ώρα εργασίας. Μόνο να πω ότι στο Αχέπατο πριν ένα εξάμηνο, συνάδελφός μας εν ώρα βάρδιας πέθανε γιατί ήρθε άρρωστος γιατί δεν μπορούσε να καλυφθεί η βάρδια του. Τέτοιες καταστάσεις ζούμε στον χώρο της υγείας. Και εδώ είναι εγκληματικές οι ευθύνες τόσο του Υπουργείου Υγείας του σημερινού, όλων και όσων υπουργών, διοικητών ΥΠΕ και διοικήσεων έχουν περάσει, που έχουν αφήσει τα νοσοκομεία χωρίς μόνιμο προσωπικό, χωρίς προσωπικό όλων των κατηγοριών, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να κάνει 2, 3, 4 δουλειές, να εκβιάζεται, να απειλείται ότι αν δεν μπορεί να παραιτηθεί ή αν δεν μπορεί να αλλάξει τμήμα. Κοιτάτε να δείτε, εμείς για όλα αυτά ήδη κάναμε μια σύσκεψη σήμερα με τους συναδρέφους μεταφορείς και θα προχωρήσουμε την επόμενη εβδομάδα σε στάση εργασίας 8 με 10 για όλο το προσωπικό του νοσοκομείου, καταγγέλλοντας αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες και καθιστώντας υπεύθυνους για ό,τι γίνει για το προσωπικό αλλά και για τους ασθενείς το ίδιο το Υπουργείο, την ίδια την κυβέρνηση, τους ίδιους τους διοικητές. Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Κύριε Βρύσαλη, τι απαντάει η διοίκηση αναφορικά με αυτά τα περιστατικά που καταγγέλλεται? Λιποθυμιών, κατάρρευσης. Κοιτάτε να δείτε, η διοίκηση τα τελευταία γεγονότα δεν έχει πάρει θέση και ταυτόχρονα όποτε εμείς επικαλούμαστε μέσα από τα αιτήματά μας τις διεκδικήσεις μας, είτε δεν παίρνουμε απάντηση, απαξιεί η διοίκηση το Υπουργείο να απαντήσει ή δίνει την πιο επίσημη απάντηση από τα στόματα του Πρωθυπουργού που έλεγε ότι δεν θέλει να ακούει μόνιμες προσλήψεις είτε από τους Υπουργούς Υγείας στη Βουλή μέσα σε ερωτήσεις βουλευτών που λέει ότι έχουμε την καλύτερη στελέχωση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και το Βενιζέλιο. Αν έχουμε την καλύτερη στελέχωση, ας έρθουν οι υπουργοί, ας έρθουν οι διοικητές να κάνουν μια βάρδια μαζί μας να δούνε τι τραβάει και ο κόσμος και τι τραβάμε και εμείς. Τα ψέματα και τα αστεία τελειώσανε. Εδώ κύριε Παναγιωτόπουλε, από εδώ και πέρα θα πάρουν τη μαζική απάντηση. Μάλιστα. Και την οργή των εργαζομένων. Δεν πάει άλλο, το ξαναλέμε, γιατί πλέον η ασφάλεια. Μάλιστα. Των ανθρώπων που νοσηλεύουμε και τη δικιά μας δεν μπορεί να επαφίεται σε πολιτικές που ουσιαστικά είναι εγκληματικές απέναντι στην υγεία. Είστε του κόσμου. Είστε σαφείς, θα τα ξαναπούμε και το επόμενο διάστημα. Σας αποδεσμεύουμε κύριε Βρύσαλη, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θερμά.